Ναι. Γιώργο, έλα, ρε Καλογιάννη. Ναι, είναι ανοίγει, γονάνω σε εσένα, δεν είναι. Βράδυ Παρασκευής 4 του Γενάρη και η πολιτική προστασία είναι επιποδός για δεύτερο 24ωρο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Κοζάνης. Η κάμερα του Flash βρέθηκε στο αμαξοστάσιο του Δήμου, όπου ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση καθαρισμού του οδικού δικτύου στα χωριά αλλά και μέσα στο κέντρο της πόλης και με τους εργαζόμενους να καταβάλουν έναν μεγάλο αγώνα ώστε να μην αποκλειστούν από το χιονιά κοινότητες και οικισμοί. Αντίπαλος στο έργο του αποχαιρισμού ήταν ο ολικός παγετός, αλλά και τα νεμοσούρια που έπνεαν με μανία σε πολλά σημεία περιμετρικά του Δήμου Κοζάνης. Βράδυ Παρασκευής και η τηλεόραση του Flash καταγράφει λεπτό προς λεπτό τη διαδικασία καθαρισμού των δρόμων τόσο στην πόλη της Κοζάνης όσο και στα χωριά. Στην τοπική κοινότητα Αγίας Παρασκευής της Λειτουργικής Ενότητας Αιανής, αυτή τη στιγμή βρίσκεται το πολυμηχάνημα του Δήμου με αριθμό πινακίδα σημείο Ε98564. Για τον αποχαιρετισμό και την ρήψη άλατος. Τώρα πόσα μηχανήματα έχουμε έξω αυτή τη στιγμή? 13 μηχανήματα. Αυτά τα οποία ανήκουν όλα στο Δήμο Κοζάνης. Τα μισά και παραπάνω και τα υπόλοιπα είναι ιδιώτες. Μάλιστα. Και εδώ τώρα βλέπουμε ακριβώς σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε κάθε όχημα του Δήμου, ναι. Σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Τώρα δηλαδή έχουμε απλωμένα κυρίως στις κοινότητες, αν το βλέπω σωστά. Αυτή τη στιγμή είναι και, στην πόλη της Κοζάνης, αλλά και σε κοινότητες. Βλέπετε εδώ την Αγία Παρασκευή, που είπαμε και πριν, το Δρέπανο. Στο Δρέπανο που κινείται το όχημα με μία Ε85, το μία Ε11-6344 κινείται προς το Δρέπανο και υπάρχουν ιδιώτες στα Καραγιάννια, Λιβερά Σιδερά, η Ανή έχει ολοκληρώσει πριν από λίγο και Πτεγιά η Νόη. Κύριε Δήμαρχε, βράδυ Παρασκευής, βρισκόμαστε στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε? Η εικόνα που έχουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ένταση στο φαινόμενο και όλες οι δυνάμεις είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που πραγματικά δημιουργούνται. Θεωρώ ότι ο Δήμος με την αναγκαία προετοιμασία αντιμετωπίζει το φαινόμενο, ένα δύσκολο φαινόμενο είναι η αλήθεια, μέσα ικανοποιητικό βαθμό. Θέλω να δώσω, οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται επιποδώς εδώ και πάνω από 24 ώρες. Κάποιοι δουλεύουν ακατάπαυστα πολλές ώρες και βρίσκονται σε όλη την έκθεση του Δήμου προσπαθώντας να ανοίξουν δρόμους, να αντιμετωπίσουν προβλήματα, να ρίξουν αλάτι με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Απαιτείται από όλους συνεργασία, δηλαδή και από τους πολίτες, έναν περιορισμό των μετακινήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από το βαθμό απόκρισης του μηχανισμού του Δήμου. Σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Δεν υπάρχει αντικειμενικά δυνατότητα να είναι όλοι καθαροί ταυτόχρονα, όλοι του Δήμου και στις κοινότητες και στην πόλη, αλλά γίνεται μια ιεράρχηση των αναγκών και προσπαθεί η υπηρεσία να τους αντιμετωπίσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Γιατί καταλαβαίνετε, εισπράξαμε και πολλά παράπονα κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Προφανώς να υπάρχουν παράπονα, γιατί ο καθένας θεωρεί ότι. Ο καθένας αναμένει, μάλλον, να καθαριστεί το δικό του σημείο, ο δικός του δρόμος ή κάποια ιδιαίτερη κοινότητα σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά μηχανήματα έξω, ακολουθούν μια ιεραρχία. Δεν υπάρχει κοινότητα, οικισμός, περιοχή της Κοζάνης που να μην έχει γίνει επέμβαση αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε, βλέπετε ότι χιονίζει πάρα πολύ, οπότε και εκεί που γίνεται επέμβαση, αμέσως μετά ο δρόμος σε πολύ λίγη ώρα ξανά αποκτά χιόνι. Έχουν πέσει πάνω από 200 τόνους αλάτι παντού και συνεχίζεται αυτό και θα πέσει όσο χρειαστεί. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε ανταποκριθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό, στον καλύτερο τουλάχιστον δυνατό βαθμό βάσει τις δυνατότητες που έχουμε. Και τώρα να πούμε ότι από το Σάββατο που ξημερώνει ότι θα έχουμε και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πολύ προσοχή. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, θέλει προσοχή από όλους. Και προφανώς ζούμε σε μια περιοχή που έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές. Έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές αντίστοιχα φαινόμενα. Ξέρουμε να νομίζω να τα αντιμετωπίζουμε και θα μπορέσουμε και αυτή τη φορά να το διαχειριστούμε ανάλογα. Ναι. Γεια σας. Θα έρθει, φίλε μου, ξεκίνησε τον κρέιτερ από πάνω, θα καθαρίσει τόσο να γεφάσει.
Η κύρια λογική όταν έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο χρήζει άμεση επέμβαση είναι να διατηρήσουμε το βασικό δημοτικό δίκτυο ανοιχτό. Βασικό δημοτικό δίκτυο είναι το δίκτυο εκείνο το οποίο ενώνει τους οικισμούς του Δήμου μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη είναι ο δρόμος Μαυροδέντρη, Ποτοκόμι, Λιβερά, Σιδερά, Ανθότοπος, Αλωνάκια, Ανθότοπος, Σκήτη, Ξηρολίμνη, Μεταμόρφωση, Τελιά, Ινώη, Ζε, Πάργυλο. Και το βασικό οδικό δίκτυο μέσα στην πόλη της Κοζάνης, που είναι η κύρια εισοδή, όπου έχουμε τη διοχέτευση της κυκλοφορίας. Διασφαλίζουμε την προσπερασιμότητα των δρόμων αυτών και στη συνέχεια προχωρούμε στους δρόμους της επόμενης κατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε φαινόμενο, λαμβάνουμε υπόψη το εύρος του φαινομένου. Όταν γνωρίζουμε από τη μετεωρολογική υπηρεσία ότι έχουμε ένα φαινόμενο λίγων ωρών ή μια ημέρα, είναι λογικό να πέσουμε με όλες τις δυνάμεις να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Όταν έχουμε όμως ένα φαινόμενο που διαρκεί μία και δύο μέρες, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να κάνουμε διαχείριση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και του μηχανολογικού εξοπλισμού. Μάλιστα. Άρα τώρα δηλαδή για να ξέρει και ο κόσμος ότι καθαρίζονται οι κεντρικοί δρόμοι μέσα στην Κοζάνη και μετά στη συνέχεια το βάρος δίδεται στα χωριά για να μην αποκλειστούν. Και στα χωριά δίνεται το βάρος. Η διέλευση εντός των βασικών οδών των οικισμών και των διαδημοτικών οδών είναι καθ' όλη τη διάρκεια του φαινομένου ανοιχτή. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το οδικό δίκτυο, παραδείγματος χάρη της περιοχής μας, διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες. Εκτός από το δημοτικό, είναι το δίκτυο το οποίο είναι αρμοδιότητα της αντιπεριφέρειας, το δίκτυο το οποίο είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας και βέβαια το δίκτυο της Γιγνατία Οδός. Μπαίνουν πολύ μέσα. Λογικό, δηλαδή, ναι, ο κόσμος και με το δίκτυο του να μην γνωρίζει πού να απευθυνθεί. Μάλιστα.